Πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε ο Σάβας Βέργας. Επαναλαμβάνουμε, δεν παρετείτε. Λουκάς Παθάρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα, κυρίες και κύριοι, από την Πάφο. Δύο και μόνο δύο είναι τα σημαντικά που ανέφερε ο Σάβας Βέργας κατά τη διάσκεψη τύπου. Και αυτά είναι ότι πρώτον δεν παρετείτε και δεύτερον ότι θα μιλήσει όταν τελειώσουν οι έρευνες και έχει να πει πολλά και για διάφορους. Η ενέργεια είπε παρέτηση μου με μοναδικό στοιχείο της καταγγελίας για φερόμενη εμπλοκή μου σε τυχόν παρανομίες θα ισοδυναμούσε και με άμεση παραδοχή ενοχής. Στην ουσία απαιτείται από τον Δήμαρχο της πόλης να παραδεχθεί ενοχή χωρίς έρευνα, χωρίς δίκη και ενώ αυτός γνωρίζει, νιώθει και δηλώνει ακριβώς το αντίθετο. Ήταν ακριβώς ό,τι ανέφερε στην δυσέλιδη δήλωση, σου γραφτή δήλωση που ανέγνωσε χωρίς να δεχτεί καμία ερώτηση από τους δημοσιογράφους. Μετά που τέλειωσε, δηλαδή, μας ανέφερε ότι δεν θα δεχτεί δηλώσεις και έφυγε. Δεν έχω σκόπο, είπε επίσης, να συμβάλλω με την παρέτησή μου σε ενέργειες πολιτικού πραξικοπήματος αλλά και πολιτικού κανιβαλισμού απλά και μόνο για να ικανοποιηθούν οι πολιτικές φιλοδοξίες κάποιων. Ήταν ανάμεσα στα άλλα που ανέφερε ο Σάβας Βέργας, ενώ στην αρχή εξήγησε και ανέφερε ότι πάντα εργαζόταν και εργάζεται για το συμφέρον της πόλης του, των δημοτών του, αυτών που τον τίμησαν και τον έβγαλαν δήμαρχο της πόλης εδώ και αρκετά χρόνια. Λοιπόν, να δούμε το απόσπασμα που μας έστειλες πριν από λίγο μέσω διαδικτύου. Ο Λουκάς Παθάρης από την Πάφο, να δούμε τι ακριβώς δηλώνει ο Σάβας Βέργας. Ευχαριστούμε, Λουκά. Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσα στις 23 Οκτωβρίου του 2014, είχα ενημερώσει για την απόφασή μου, όπως αναστήλω τη συμμετοχή μου από τη λειτουργική και διοικητική διαδικασία του Δήμου Πάφου, συμβάλλοντας και βοηθώντας έτσι στην επιτάχυνση του ανακριτικού έργου, με στόχο πάντοτε την πλήρη διεύκανση των υποθέσεων. Η απόφαση αυτή λήφθηκε αυτόβουλα και με κριτήριο την συνδρομή μου στην εξομάλυση του τεταμένου κλίματος που με τα λύπη μου διαπιστώνω πως εν τέχνος κάποιοι επιχείρησαν και επιχειρούν να συντηρούν ακόμη και σήμερα. Από την πρώτη μέρα που οι δημότες της πόλης μου με τίμησαν εκλέγοντάς με στη θέση του Δημάρχου της ΠΑΦ, ένα στόχο είχα, την συνεισφορά μου στην ανάπτυξη και πρόοδο της πόλης μας. Στόχος μου ήταν η διασφάλιση όλων εκείνων των συνθηκών που θα καθιστούσαν τον Δήμο μας πρωταγωνιστή και πρωτοπόρο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά που συμβαίνουν στην πόλη μας στο τελευταίο χρονικό διάστημα δεν αφήνουν κανέναν ευχαριστημένο, όσο δε μάλλον το άτομό μου που βρίσκεται στο πιτάλιο του Δήμου τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολλοί μου θέτουν καθημερινά το ερώτημα γιατί δεν σπάω τη σιωπή μου και δεν τοποθετούμε δημόσια. Έχω πάρα πολλά να πω και να εκφράσω για όλα τα θέματα και τις υποθέσεις στα οποία κάποιοι επιχείρησαν και επιχειρούν να με εμπλέξουν. Από την άλλη, οφείλω όμως να σεβαστώ την ανακριτική καθώς και την νομική διαδικασία που βρίσκονται σε εξέλιξη, κάτι που δεν μου επιτρέπει αυτή τη στιγμή να τοποθετηθώ δημόσια. Δεν είμαι άτομο που έχει συνηθίσει να κρύβεται ή να υπεκφεύγει, αλλά ούτε και να φοβάται να αναλάβει τις ευθύνες των πράξεών του. Ο Σάβας Βέργας θα τοποθετηθεί για όλα τα θέματα, με την ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου, καθώς και των διαδικασιών που εκκρεμούν. Στόχος και επιθυμία μου είναι να λάμψει η αλήθεια και αυτό θα πράξω μέχρι τέλος. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει τεθεί επιτακτικά και πιεστικά από κάποια κόμματα και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα της παρέτησής μου από τη θέση του Δημάρχου Πάφου. Ο μεγάλος προβληματισμός που γεννάται είναι ως προς τι όλη αυτή η σπουδή και εμμονή για παρέτησή μου, προτού ολοκληρωθούν οι έρευνες και πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη. Η ενέργεια παρέτησης με μοναδικό στοιχείο της καταγγελίας για φερόμενη εμπλοκή μου σε τυχόν παρανομίες θα ισοδυναμούσε και με άμεση παραδοχή ενοχής. Στην ουσία, απαιτείται από τον Δήμαρχο της πόλης να παραδεχτεί ενοχή χωρίς έρευνα, χωρίς δίκη
Και ενώ αυτός γνωρίζει, νιώθει και δηλώνει ακριβώς το αντίθετο. Πιστεύω ακράδαντα πως έχω το δικαίωμα, όπως όλοι οι πολίτες, να υπερασπιστώ τον εαυτό μου αποδεικνύοντας την αθωότητά μου.